Πρώτο επίσημο παιχνίδι 9 Σεπτεμβρίου. Τελειώσαμε σήμερα. Καταρχήν να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στην ομάδα των Μαραθώνιων που πιστεύω δίκαια έφτασε στο τελικό. Ήταν μια ομάδα που έπαιξε σε διάρκεια πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Αλλά εν τέλει νομίζω ότι κέρδισε την άνοδο, την πρώτη θέση, η καλύτερη ομάδα και των δύο ομίλων. Και νομίζω ότι εμείς το λέγαμε, το λέμε όλοι όσοι έχουμε παίξει. Η εκδοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε πράγματα. Σίγουρα από τα Χριστούγεννα και μετά που διαλύθηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα, και εγώ προσωπικά αλλά και οι παίκτες μας, είχαμε πολύ μεγάλο άγχος και μεγάλο βάρος να σηκώσουμε στους ώμους μας την επαρχίδα του ποδόσφαιρου, ξέρουμε την επαρχίδα του συλλόγου μας. Και νομίζω ότι δώσαμε μια χαρά στον κόσμο αυτό που μας ακολουθεί και ήθελε να πανηγυρίσει επιτυχίες. Το σημαντικό από όλα αυτά δεν ξέρω αν είναι η άνοδος όσο το γεγονός ότι κάναμε νέους φιλάθλους. Είδαμε στα τελευταία παιχνίδια παιδιά 13-14 χρονών να γίνονται αναγέννηση και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο κέρδος του συλλόγου μας. Από εκεί και πέρα όλοι μας, εγώ προσωπικά θα ήθελα το πολύ μικρό κομμάτι που αναλογεί στη χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος να το αφιερώσω όχι στον κόσμο, γιατί ο κόσμος ήταν μαζί μας όλο αυτό, σε ένα παιδί, σε ένα φίλο μου, ο οποίος από το καλοκαίρι, ξεκινήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μαζί, από το καλοκαίρι συζητούσαμε για την πορεία της αναγέννησης, δεν πρόλαβε να μας δει γιατί τον χάσαμε 3 Ιανουαρίου και εγώ, ο Κώστας, ο Τσέλιος, ο Νότος, ο Βαγγέλης, ο Μπράχος, ήμασταν συμπαίκτες, όλη τη χρονιά παίζαμε για τον Γιώργο.